καλώς ήρθατε στην κλήρωση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου. Σας ευχόμαστε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά, όλους χωρίς τραυματισμούς και επιτυχία στις ομάδες σας. Ιδιαίτερα να ευχηθούμε καλή πορεία στην ΑΕΔ Δημοτήχου, στη μεγάλη κατηγορία που εκπροσωπεί τον ομό μας. Ευχόμαστε τα καλύτερα και ελπίζουμε να δούμε τα καλύτερα. Όμως από τις συγκληρώσεις θα πει ο πρόεδρος δύο κουβέντες για δύο-τρεις μικρολαγίες που υπάρχουν στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Νομίζω οι περισσότεροι τους ξέρετε, αλλά θα σας αναφέρει και ο πρόεδρος ώστε να τα ξανακούσετε άλλη μια φορά για τις αλλαγές που υπάρχουν. Δυστυχώς πάλι είχαμε μεγάλες απώλειες για μένα, ειδικά από την περιφέρεια του Βαστιάδος. 4-5 σωματεία μόνο μαζί, ήρθαν 2-3 καινούργια. Από τα 48-49 που ήμασταν πέρσι, ήταν 144. Έχουν μια αυθήνουσα πορεία κάθε χρόνο, 4-5 σωματεία τα χάνουν σε διαδρομή. Είναι οι συγκυρίες τέτοιες ιστορικές. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο του Εύρου, είναι το πρόβλημα γενικά όλη τη Ελλάδα. Όλες οι ενώσεις έχουν το ίδιο πρόβλημα. Θα ήθελα να επιγραμματικά να σας ανακοινώσω τις σοβαρές αλλαγές που έχουν γίνει και τι θα γίνει φέτος. Πρώτη αλλαγή έγινε με την ψήφωση των νόμων 29 Ιουνίου για τα γήπεδα. Έγινε μια κατηγοροποίηση των γήπεδων. Αυτό είναι καλό μεν, διότι παλιά όλα τα γήπεδα τα είχαν στον ίδιο προφανά, ήδη σε επαγγελματικό ή αστυνομικό ή ό,τι κατηγορία και μέλησε. Τώρα έχει γίνει μια αριστικοποίηση που μπορούν εύκολα οι προφές της περιφέρειας να δώσουν τις άδειες λειτουργίας των γηπέδων. Μέχρι τις 29 του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου ισχύει το παλιό καθεστώς. Από 29 όταν θα αρχίσει το πρωτάθλημά μας θα ισχύει το καινούργιο καθεστώς. Η Ένωση θα τρέξει, έχει επαφή με τους δημάρχους και με την περιφέρεια, ούτως ώστε να εκδοθούν και οι άδειες αγώνων και τα γήπεδα να βάλουν άδεια είτε από το Δήμαρχο είτε από την περιφέρεια. Η δεύτερη αλλαγή σοβαρή που έγινε φέτος και ταλανίζει όλες τις ενώσεις και έχουν κάνει χίλιες δυο παραστάσεις και ακόμα και σήμερα, να ξέρετε, είναι με τους γιατρούς των αγώνων. Έχει ψηφιστεί στον ΚΑΠ και υποχρεωτικά γιατρός αγώνος για όλες τις κατηγορίες. Είτε σε γράμμα τοπικό, είτε πίτα, είτε παιδικό, είτε άπατοπικό, είτε επαγγελματικό, όλες τις κατηγορίες πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά αγώνα. Γιατρός. Εάν δεν υπάρχει γιατρός, το παιχνίδι ο διαιτητής έχει υποχρέωση να μην το διεξάγει. Και αν το διεξάγει, διαγράφεται. Και αν η ομάδα που κατεβεί στο γήπεδο και δεν είναι γιατρό, είχε πρόστιμο. Είναι και το πρόστιμο 300 ευρώ, δεν είπαν τα 300. Πάνω σε 300-400. Εμείς έχουμε κάνει παρέμβαση. Εμείς έχουμε κάνει παρέμβαση στην Ομοσπονδία, γιατί τώρα εξαρτώμαστε και από τη φίλη ΟΕΦ. Έγινε διάλειμμα στην ΟΕΦΑ, γιατί η ΟΕΦΑ δεν γνωρίζει τις διαδικασίες της Ελλάδας, αλλά είναι όλοι μας στην Ευρώπη και έχουμε γιατρούς και έχουμε τα πάντα. Και να γίνει μία αναστολή για φέτος. Δεν την έχουμε πάρει την αναστολή, να ξέρετε. Περιμένω να πάσα στην κλίση. Έχουμε την βεβαιώση να μας δώσει, αλλά να είστε έτοιμοι όλες οι ομάδες. Εμείς θα κάνουμε και μια επαφή με το νοσοκομείο, με τους γιατρούς, τους νεαρούς, τους ψυχολόγους, τι διαθέσιμα υπάρχουν. Και το μεγάλο πρόβλημα θα το έχουν πάρει εδώ πάνω στο Δημότιο και Οριστιάδα που δεν έχει τους πολλούς γιατρούς. Ο κανονισμός τι λέει για το κανονισμός για τον γιατρό τι λέει. Δεν ξεκινάει το παιχνίδι με υπαιτιότητα. Δεν μιλάω για το Παντελή. Ο κανονισμός τι λέει, ποιος ορίζει τον γιατρό. Δεν τον ορίζεις. Είναι η υπεύθυνη γηπεδούχος ομάδα. Η γηπεδούχος ομάδα. Ο κανονισμός από ό,τι διάβασα εγώ, ναι. Έτσι, λέει ότι τους γιατρούς,
ορίζει ή έψη. Όχι. Έχει δικό του στήμα από γιατρούς και τους ορίζει. Όχι. Δεν υπάρχει ποτέ. Αν δεν σε ορίσει γιατρό ή έψη, τότε το χρεούσε να έχει δικό σου γιατρό. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ουσιαστικά αυτό είναι ξεκάθαρο. Υπεύθυνη η γηπεδούχος ομάδα να έχει γιατρό. Πρόεδρε, το σωστό δεν είναι να υπάρξει αναστολή. Το σωστό είναι να υπάρχει και προς το γήπεδο γιατί τα συμβάντα είναι. Αυτό είναι, αυτό θέλουμε και εμείς. Βασικά. Αλλά μπορείς να επιβάλλουν δύο ομάδες περαιτέρω. Γιατί ήδη επιβάλλουν δύο ομάδες. Η Εύση Κοζάνης πάντως θα κάνει σε αυτή τα έξοδο. Ο γιατρός του Στερουστέκη. Αφού δεν συμφωνούσε με ένα παράγοντα. Έκανα συμφωνία με τον νοσοκομείο εκεί και για όλες τις ομάδες έφεραν πρόγραμμα γιατρών που τους πλήρωνε. 20 ευρώ, 30 ευρώ και πέσει. Και έχω δικαίωμα και οι διοικητές που είναι πέρα το έτος. Να το κάνουμε για το εμείς έχουμε ζητήσει από την ΦΥΠΑ και την ΟΕΦΑ φέτος αναστολή προσωρινή μέχρι να τακτοποιηθούν αν δεν δώσει και του χρόνου να υπάρχει διάταξη μέσα στον ΚΑΠ που να λέει ότι έχουν δικαίωμα και πραγματικοί πιστοποιημένοι νοσηλευτές πιστοποιημένοι που είναι νοσηλευτές να μπορούν να είναι στο γήπεδο και να έχουν το δικαίωμα γιατί σαν γιατροί πρωτοβουλειών. Δηλαδή το ΕΚΑΠ ακόμα αυτοί που είναι. Ό,τι είναι επιστρεπημένο, αυτό θα, μας είπα θα το περάσουμε. Αν περάσουμε αυτό, μας αρέσει την γάμα πιο πολύ. Οι νοσηλευτέ και οι πραγματοφορείς και είναι πάρα πολύ. Γιατί είναι λίγοι. Αυτό θέλουμε να περάσουμε. Γιατί στους γιατρούς, αν το αποφύγουμε, θα το αποφύγουμε μόνο για πέρα. Δεν υπάρχει άλλο να έχουν πιστοποιημένους νοσηλευτάς πραγματοφορείς, αυτό εκεί μπορεί να το πάμε και σε διαδικασίες. Αν δεν περάσει αυτή η διάταξη, ό,τι και να λέει, καμία έψη, καμία ένωση δεν μπορεί να κάνει κεφαλή. Ίσως να το συζητάνε, δεν ξέρω. Αυτό το συζητάει σε όλη την Ελλάδα. Εγώ τώρα μιλούσα με την Αθήνα, με την ΕΠΑ. Λέω πάση θυσία. Δεν είναι μόνο δικό μας. Οι άλλες ενώσεις σκέφτονται. Δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν αυτά. Άντε, Αλεξανδρούπολη, θα βρούμε εδώ. Πώς θα βρούμε εδώ. Ναι, υποσημείωση. Και στο κύπελο που θα αρχίσει 24 του μηνός, αν δεν αλλάξει κάτι, γιατροί χρειάζονται. Αυτό έχετε υπόψη. Μία άλλη διάταξη που θα ισχύσει από την πρώτη μέρα είναι η αρρύθμιση των φανέλων. Οι φανέλες. Όλες θα είναι από το 1 μέχρι το 18. Φανέλα πάνω το 18 νούμερο δεν θα το έχει η διοίκηση. Υπάρχει μέσα στον ΚΑΠ που προδίδει οι στολές σας να έχουν αρρύθμιση από το 1 μέχρι και το 18. Σταθμίσω πάνω. Δεν θα με σταθμίσω πάνω. Σκίζεται. Δηλαδή δεν μπορώ να πάρει το 22. Όχι. Θα τα αλλάξει το νούμερο. Μα δεν είναι η διάταξη. Φέτος επιτρέπεται 4 άλλες. Από 3 έγινε 4. Ότι αν κανείς, κάποιος σωματείος έχει πάρει αλλοδαπούς παίκτες που δεν έχουν κλινική ταυτότητα, έχουν δικαίωμα να παίζουν 7 υποχρεωτικά μέσα στον αγώνα Έλληνες με ταυτότητα. 4 αλλοδαποί μπορεί να παίζουν. Μην κάνουν καμία επέμβαση και παίξουν όπως είναι για τους μικρούς που έχουν στην Τουρκία. Αυτό είναι διάταξη του κάπου όμως. Οι 7 Έλληνες γεννήσεις να είναι μέσα στα αριστερικά μας σωματεία. Το έγινε. Φέτος υπεύθυνος στα πρωταθλήματα άλλαξε. Θα είναι ο κύριος Αδραμάνης Σίμος, πρόεδρος πρωταθλημάτων. Αυτόν θα ενοχλείτε. Παράγει όχι πολλές αλλαγές, όχι πολλές αναβολές, ειδικά στο παιδικό. Γιατί το παιδικό θα γίνει σήμερα εκκλήρωση. Είναι 12 οι ομάδες, ένας όμιλος. Έντεκα ομάδες, αλλά ό,τι και να γίνει όμως στο παιδικό πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε γιατρός. Καλό είναι και για εσάς, ειδικά στο παιδικό.